Μειωμένη σχεδόν στο μισό σε σχέση με πέρυσι είναι η παραγωγή σταφυλιών στην Κρήτη, με την κατάσταση στα αμπελοχώρια να μην θυμίζει σε τίποτα αλωτινές εποχές. Μια δύσκολη χρονιά για τον αμπελουργό, μια δύσκολη χρονιά την αμπελουργία της Κρήτης. Είναι μια καταστροφική χρονιά όσον αφορά το θέμα του παραγωγού και σίγουρα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα να ελέγξουμε το θέμα της σφαιρικής αγοράς όσον αφορά το θέμα της σταφίδας και της συνοποίησης. Και σίγουρα το επιτραπεζίου σταφυλιού και να δούμε την αγορά πώς λειτουργεί έξω. Οι θεομηνίες που έπληξαν την Κρήτη, τις κρίσιμες για το προϊόν περιόδους, έφεραν την καταστροφή στην παραγωγή. Ήταν Απρίλιο-Μάιο ισχυρούς ανέμους που δημιούργησαν προβλήματα. Το είναι ένας παράγοντας ο οποίος δημιούργησε πρόβλημα όσον αφορά το θέμα της ποιότητας και έθεσε εκτός εξαγωγικής διαδικασίας πολλούς αμπελώνες και διάφοροι άλλοι παράγοντες οι οποίοι ζημίωσαν τα μπέλια αλλά δεν πάγονται στον εργά και αυτό δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα μείωσης της παραγωγής. Ακραία καιρικά φαινόμενα, ζημιογόνα αίτια, έχει χαθεί περίπου το 50% της παραγωγής. Είτε αυτό λέγεται ινάμπελο, είτε σταφυδάμπελο, είτε και επιτραπέζιο. Οι τιμές στο επιτραπέζιο σταφύλι αγγίζουν τα 60 λεπτά ανά κιλό με τους παραγωγούς να δυσανασχετούν και τους εξαγωγείς να δείχνουν ως υπαίτιο τον ανταγωνισμό. Οι τιμές παραγωγού δεν είναι και τόσο καλές, αλλά και οι εμπόροι με τη δικιά τους σειρά δίνουν μια μάχη στο εξωτερικό για να μπορούν να έχουν μια θέση στο ράφι, γιατί οι γείτονές μας οι Ισπανοί έχουν κατακτήσει με κάποιες έξυπνες ποικιλίες που είναι είτε πρώιμες είτε όψιμες ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός ο οποίος είναι τεράστιος, η προσφορά από τρίτες χώρες είναι μεγάλη. Χαρακτηριστικό της καταστροφής που έχει υποστεί η παραγωγή της Κρήτης είναι το γεγονός πως φέτος ο νομός Ηρακλείου δεν θα καταφέρει να ξεπεράσει τους 1.500 τόνους σταφίδας. Είναι πολύ λίγες. Εμείς εδώ έχουμε ζήσει χρυσές εποχές με το μισό πληθυσμό της Κρήτης να απασχολείται στα σταφύλια την περίοδο του τρίγου. Τώρα είμαστε στη φάση που ο νομός Ηρακλείου είχε 136.000 στρέμματα σουλτανίνα και καλλιεργεί σήμερα μόνο 20.000 στρέμματα. Ο νομός Ηρακλείου που έβγαζε 100.000 τόνους σταφίδα και βγάζει τώρα 1.500 τόνους. Την ίδια ώρα πάντως, ανταγωνιστικές χώρες της Ελλάδας όπως η Ισπανία και η Τουρκία σαρώνουν τις αγορές. 30.000 τόνους σταφίδα παρήγαγε η Τουρκία πριν από 30 χρόνια, όταν ο νομός μόνο δικός μας έβγαζε 100.000 τόνους. Τώρα η Τουρκία παράγει 330.000 τόνους σταφίδα και όλη η Ελλάδα μαζί με τη Μαύρη την Κορινθιακή παράγει μόνο 30.000 τόνους. Όπως τονίζουν οι αγροτοσυνδικαλιστές του νομού Ηρακλείου, είναι ανάγκη να υπάρξει άμεσα και εν ώψη της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που θα αναστήσει το προϊόν το οποίο για χρόνια τροφοδοτούσε την οικονομία της Κρήτης. Δεν μπορεί να είναι μία κάψια όλη την Ελλάδα. Αλλά κάθε περιφέρεια, όπως είναι η Κρήτη, Εύβοια, νησιά, που είναι περιοχές, παράδειγμα, οι οποίες είναι ορεινές περιοχές, απομακρυσμένες περιοχές, το ανάγκησμα της περιοχής και ο μικρός κλήρος έχουν άλλα οικονομικά κριτήρια. Εξ αυτού του λόγου, λοιπόν, είναι πολλά πράγματα που μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες, να μπορεί να συνεχίσει η γεωργία. Η θάλασσα τελειώσουν όλα. Από τη μια Ισπανία, από την άλλη Τούρκη, εμείς έχουμε χώρο. Εμείς έχουμε εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα. Οι αγορές δεν έχουν χαθεί, έχουν μεγαλώσει. Οι αγορές ζητάνε τις υπερτροφές αυτές, γιατί είναι υπερτροφή η σταφίδα. Έχει μπει στην καθημερινότητά μας όλων μας, μέχρι και τις σαλάτες καθημερινότητα σταφίδα βλέπουμε μέσα. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια στρατηγική σωστή.